7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παπαγιάννης έδωσε την επιλογή, μπαλακόλησε. Βιαστική ήταν η πάσα από τον Φώστερ ανάμεσα σε ένα δάσος χεριών και ποδιών. Τρεις κακές επιλογές του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Ήδη δύο λάθη για τους πράσινους. Ο Αμπάλντε δίνει σκορ 0-2. Παπαπέτρου πέρασε, έπαιξε με τον Μακ. Αυτός μπήκε προς τα μέσα. Ούτε η κραυγή του Ταβάρες δεν τον σταμάτησε. 2-4. Ξέρεις, το πρόβλημα με τον Ταβάρες είναι ότι υποχρεώνει τις αντίπαλες επιθέσεις να τραβιούνται και κανένα δύο βήματα πιο πίσω για τον φοβούνται όλοι, γιατί είναι κεδυνός μπλοκέρ. Τους υποχρεώνουν να το σκεφτούν διπλά. Ο Παναθηναϊκός έκοψε εδώ και φεύγει γρήγορα σε έναν συνδυασμό. Ο Φώστερ, ο Παπαγιάννης! Κάρφωμα για το 4-4. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα. Ο Μακ ψηλά για τον Παπαγιάννη! Στη φάση του αγώνα, ίσως και του μήνα, μπορεί και της χρονιάς. Πάνω από τον Ταβάρες, πέταξε, κάρφωσε. Ο Λαμπροβίτολα ξέφυγε, έβγαλε έξω. Ο Ράντολφ έχει χάσει 2, δεν γίνεται να τα χάνει συνέχεια. Ο Σανδρός ξέφυγε φανταστικά με προσποίηση. Ο Γουάιτ έβγαλε έξω. Κατασποβήθηκε τον Ταβάρες. Ο Παπαπέτρου στο Σανδρός, 6 δευτερόλεπτα. Ο Μίτογλου έχει τραβήξει μακριά τον Ταβάρες. Δεν μπορεί να πάρει θετικό rebound. Ο Σανδρός το πήρε ο Γουάιτ. Φάουλ υπάρχει εκεί. Έρχεται ο Μίτογλου επιθετικό rebound και 13-11. Ακόμη 7 δευτερόλεπτα. Ο Γιούλ πέρασε τελικά για τον Ταβάρες. Δύσκολη πάσα, 15-16. Ο Νέντοβιτς απέναντι στον Ταβάρες έβαλε το δύσκολο. 17-18. Και ο Τόμκινς ετοιμάζεται να μπει στο μάτς. Ο Γιούλ χτύπησε την άμυνα του Παναθηναϊκού, αν και ήταν όλοι πίσω. Ένα 7 λεπτό ακόμη για να πάμε στο ημίχρονο. Ο Γιούλ στη γωνία, εκεί που ο Τόμκινς είναι δολοφόνος. Ο Μπέντιλ θέλει να εκμεταλλευτεί και πάλι το κορμί του. Γύρισε ωραία από την τελική, 22-23. Η μπάλα στα χέρια του Κοζέρ, πάλι με ανάποδο λιάπ από την άλλη πλευρά της Στεφάνης. Παπαπέτρου πυροβολή από τη γωνία, επιτέλους 29 όλα. Νέντοβιτς με τον Παπαγιάννη, αυτός προσποιήθηκε για τρεις. Ο Μακ έχει τον ψηλό μπροστά του, έφτιαξε για τον Μπέντιλ, ο οποίος έχασε ένα σίγουρο κάρφωμα. Η μπάλα έφτασε στο κέντρο μετά την πρόσκλησή της στην Στεφάνη. Ο Τόμκινς, η μπάλα έπεσε μέσα, 29-33. Η μπάλα ξανά χαμηλά, καλάθι και φάουλ. Κάρφωμα και φάουλ για τον Ταβάρες. Ο Νέντοβιτς με τον Παπαγιάννη χαμηλά στο Σάντρος. Φοβερή πάσα. 31-38. Ο Κάρολ λίγο λείψε να κάνει βήματα. Ο Ράντολφ πηγαίνει χαμηλά τον Σάντρος και βάζει δύσκολο καλάθι παρά τη βοήθεια του Παπαγιάννη. Ο Ράντολφ δεν τον προλάβει ο Παπαπέτρου. Έχει βάλει και ορισμένα πολύ δύσκολα ο Ράντολφ. Στο μείον 14 τώρα Παναθηναϊκός. Από το 29-33 του ημιχρόνου, ένα 4-14. Μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Ο Μακ έβγαλε έξω, ο Παπαγιάννης από τα 6 μέτρα τώρα. 35-47. Ο Μακ πάλι, ο Παπαγιάννης για 3, ούτε τώρα. Rebound από τον Μακ, εκεί που δεν το περίμενε κανείς. 37-49. Παναθηναϊκός σε ζωνή, μοιάζει κάτι σαν ζώνη αυτό που προσπαθεί να παίξει τώρα. Ο Κάρολ βρήκε ισορροπία. 38-52. Ο Μακ έξω για τον Μίτογλου. Ο Παπαπέτρου για 3. 41-52. Βαθιά ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταβάρες ίσως πάτησε εκεί έξω. Ο Λαπροβίτολα πέρασε. Έκλεψε ο Σανδρός με τα μακριά του χέρια και μοίρασε στον Μπέντιλ, ο οποίος φτάνει μέχρι το καλάθι. 48-56. Ο Μπέντιλ με το ίδιο κολπάκι που έκανε και στη δεύτερη περίοδο. Ίσως υπήρχε φάουλ από τον Ταβάρες εκεί. Ο Μπέντιλ σε καταπληκτικό δικό του μάτς με 13 πόντους. Ο Νέντοβιτς πέρασε
Μπάλα στα χέρια του Μίτογλου, ο οποίος προσποιήθηκε και μεταμπλώνει Κάι τον Ταβάρες, 55-58. Ο Νέντοβιτς μετά από τρίπλα για τρεις, 58-60. Ξυπνάει ο Νέντοβιτς και μαζί του και ο Παναθηναϊκός είναι τώρα στους 11. Ο Νέντοβιτς άφησε πίσω του τον Γιούλα και περπάτησε στον αέρα, 60-62. Ωραία άμυνα από τον Σαντρός, δεν άφησε περιθώριο στον Γιούλ που ζητάει screen από τον Ράντολφ. Έχει μείνει με τον Μίτογλου, 2 δευτερόλεπτα, 1, ο Γιούλ πυροβόλησε μεγάλο καλάθι, 61-66. Ο Νέντοβιτς ξέφυγε από τον Φερνάντεφ και έφτασε μέχρι το τέλος, αντιαθλητικό, μετράει και ο Νέντοβιτς θα σουτάρει βολή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό στην άμυνα. Ο Ράντολφ βρήκε απέναντί του τον Παπαγιάννη και πιέζει. Έκλεψε ο Παπαπέτρου. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Ο Παπαπέτρου είδε δύο της Ρεάλ. Αναγκάζεται να σταματήσει. Ο Γιούλ είναι εκεί. Θέλει να τον κατεβάσει χαμηλά. Η Ρεάλ δεν έχει δικαίωμα να κάνει άλλο φάουλ χωρίς να στείλει στη γραμμή του παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο αρχηγός ισοφαρίζει. 66-66. Ο Γιούλ απέναντι σε όλο τον Παναθηναϊκό. Ο Τόμκινς χωρίς να πατάει τη γραμμή. Έρχεται ο Ντέκ. Έρχεται ο Γιούλ να βάλει το καλάθι. Δεν γίνεται να χαθεί αυτό το rebound. Το ένα το επιθετικό rebound της Ρεάλ στο μάτς. Ο Παπαπέτρου στην επαναφορά. 14,1. Ο Νέντοβιτς έχει βάλει 18 τους 13 σε αυτή την τελευταία περίοδο. Η μπάλα στα χέρια του Μπέντιλ. Έχουν φύγει όλοι. Ο Νέντοβιτς τώρα. Μένουν 8-7. Αυτός θα πάρει την τελευταία απόφαση. 5 δευτερόλεπτα. 4. Ο Νέντοβιτς μένει έξω από το τρίποντο. Από τα 7 μέτρα δεν υπάρχει φάουλ. 68-68. Τέλος. Παράταση. Πάντα ο Τέιλορ πάνω στον Νέντοβιτς. Ο Μπέντιλ. Έχουν ανοίξει όλοι οι υπόλοιποι. Ο Παπαγιάννης με τον Παπαπέτρου, 7 δευτερόλεπτα, ο Παπαπέτρου σηκώνεται για 3, 71-68, ο Παναθηναϊκός στο συν 3. Ο Παπαπέτρου, ο Παπαγιάννης με τον Νέντοβιτς, 4 δευτερόλεπτα, ο Νέντοβιτς ψηλά, ο Παπαγιάννης τους έβαλε όλους μέσα στο καλάθι, 73-68. Ο Ποχορίδης, 3 δευτερόλεπτα, 2, περνάει μέχρι μέσα, μένει στον αέρα ο Ποχορίδης, έρχεται ζεστός από τον πάγκο, 75-71. Η πάσα στα χέρια του Τόμκινς, αν και έσπασε, και μπορεί να στοχεί όλο το βράδυ Ρεάλ, 75-74. Ακόμη 90 δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει καν να δώσει την μπάλα στα χέρια του Νέντοβιτς στις τελευταίες του επιθέσεις. Ο Αμπάλντε έβαλε στην πλάτη τον Ποχορίδη, νέο φάουλ και καλάθι από τον Αμπάλντε. Σταμάτησε την τρίπλα, πήρε ξανά μπάλα από τον Τόμκινς. Ο Αμπάλντε με ανάποδο λέει από ο Αμπάλντε, ο οποίος γίνεται ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Η επιλογή του Λάσο είναι να πάει για την άμυνα. Φάουλ τώρα πάνω στον Ποχορίδη από τον Τέιλορ. Είναι το πέμπτο του, αλλά λίγη σημασία έχει. 2 στις 2, 79 όλα. Η μπάλα στα χέρια του Γιούλ. 6 δευτερόλεπτα, 5. Ο Γιούλ απέναντι στον Ποχορίδη. Επιθετικό φάουλ είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει 2,8 να αρπάξει τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα μεγάλο σουτ. Ο Παπαπέτρου πλησιάζει, έχει τον Ταβάρες μπροστά του. Ο Παπαπέτρου δεν έρχεται το τρίποντο. 79-79. Νέα παράταση στο μάτς, δεύτερη. Ο Φερνάντεφ ζητάει τη βοήθεια του Ταβάρες. Πέρασε με τον ψηλό να κατεβαίνει χαμηλά. Ο Αμπάλντε μοίρασε, κάρφωσε ο Ταβάρες. Δεν χρειάζεται το φάουλ. Ο Νέντοβιτς πυροβολεί για την ισοφάριση. Ναι! Ζητάει και φάουλ ο Νέντοβιτς. 82-82. Ο Αμπάλντε θέλει να νικήσει τον Ποχορίδη. Δεν μπορεί γιατί ο Παπαπέτρου έσπρωξε την μπάλα και ανεβάζει τον ευνηδιασμό του Παναθηναϊκού. Ο Παπαπέτρου έχασε την μπάλα από τον Φερνάντεφ. Ακόμη ένα φθηνό λάθος στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Τελευταίο τρίλεπτο της παράτασης, της δεύτερης παράτασης. Είναι λογικό ο Παπαπέτρου έχει μείνει στο παρκέ 40 λεπτά. Κάπου θολώνει κιόλας από την κούραση. Λογικό. Ο Αμπάλντε για 3. Ο Αμπάλντε θέλει να γιορτάσει με ροζ φύλλο τα 25 γενέθλιά του, 82-85. Σε ένα φοβερό μάτς εδώ στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο, ο Νέντοβιτς πέρασε
Ο Παπαπέτρου πήρε από τον Παπαγιάννη και του μοίρασε ξανά ο Παπαγιάννης! Τρίτη φορά που βάζει όλη τη Ρεάλ μέσα στο καλάθι. 88 δευτερόλεπτα. Ο Ταβάρες έπρεξε την μπάλα. Τι έγινε, τίποτα. Ο Μπέντιλ έχει βρεθεί εκεί που είναι ο κάμεραμάν των καναλιών Nova Sports. 85-89. 7 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. 4 τώρα. Ο Παπαπέτρου δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του. 87-91. Ανάσα. Ο Αμπάλντε πέρασε μετά το σκριν του Ταβάρες. Η άμυνα από τον Ποχορίδη. Ο Αμπάλντε παίρνει το μάτς. 88-93. Εκτός έχει κάτι συγκλονιστικό να μας δώσει ο Παναθηναϊκός. Ο Νέντοβιτς μοίρασε στον Παπαγιάννη που κάρφωσε. 90-93. 11,8 απομένουν. Και 90-95. Μπορείς με τον Νέντοβιτς να σουτάρει για 3. 93-95, 3 δευτερόλεπτα. Ένα κλέψιμο. Παναθηναϊκός δεν προλαβαίνει να κάνει καν φαουλ, πρόλαβε. Είναι 93-97, τέλος. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε όσο μπορούσε.